αιώνας των αιώνων. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πατσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα. Σταυρό του.
και του λέει, παππού, γιατί κάνεις το σταυρό σου, σου φάνηκαν ανεβασμένα τα νοσήλια. Όχι, τους λέει, κάνω το σταυρό μου γιατί τώρα συνειδητοποίησα. Αναπλέω 80 χρόνια και δεν συνειδητοποίησα ποτέ τι μεγάλη ευλογία είναι να αναπνέω. Αναπνέουμε, το δίνουμε σημασία. Δεν το δίνουμε σημασία. Όταν όμως κανείς το στερηθεί, τότε καταλαβαίνει κάποια πράγματα της καθημερινής ζωής, πόση αξία έχουν που πρέπει να τα εκτιμούν. Θα ήθελα να ευχηθώ να ξεπεράσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο ανώδυνα όλος ο πλανήτης. Να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους καθηγητές, δύναμη, υπομονή, κουράγιο, τους μαθητές, επιμέλεια στα μαθήματα, προσοχή την ώρα της διδασκαλίας, στο διάλειμμα θα παίξουμε, θα κουβεντιάσουμε, πάντα όμως μέσα στα πλαίσια της ευπρέπειας και του σεβασμού προς το πρόσωπο του συμμαθητού μας. Να καλωσορίσουμε τα παιδιά της πρώτης Λυγείου, να συγχαρούμε τα παιδιά εκείνα που αποφύτησαν και εισήχθησαν στην ανώτατες πανεπιστημιακές σχολές. Να ευχηθούμε στο νέο προϊστάμενο της Δευτεροβάθμιας που προέρχεται από το δικό σας σύλλογο, από το δικό σας σχολείο, καλή δύναμη, γιατί αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα τα σχολεία της Αντιπεριφέρειας. Από το ήμουν μαθητής εδώ. Μαθητής όμως. Και να ευχηθώ καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ, συνάδελφοι και μαθητές, σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Προϊστάμενε Δευτεροβάθμιας, αξιότιμοι, αξιωματικοί και άρχοντες, κύριε Βουλευτά, θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχουμε μια καλή και προηγουμένη χρονιά και ήθελα να μας χαρίσει την δύναμη.